Καλησπέρα σας, κυρία Πατρινού, κύριε Παπαδημητρίου. Ευχαριστώ για την όμορφη εισαγωγή και εύχομαι κάθε επιτυχία στην εκπομπή σας για τη νέα σεζόν που μόλις ξεκίνησε. Καλά. Ευχαριστούμε. Βλέπουμε καλή επιτυχία εδώ και σε εσάς. Καλή επιτυχία έτσι κι αλλιώς, αλλά βλέπουμε ότι εγώ τη θεωρώ δεδομένη, γιατί είναι, τα πλάνα που βλέπουμε τώρα είναι καταπληκτικά. Δηλαδή δεν νομίζω ότι θα έχει έρθει κάποιος να το δει και θα έχει φύγει λιγότερο από εντυπωσιασμένος. Ήδη οι πρώτοι μας επισκέπτες, γιατί σήμερα ανοίξαμε τις πύλες μας για το κοινό, είναι εντυπωσιασμένοι όπως το λέτε. Βέβαια δεν ξέρω αν είμαι ο καταλληλότερος, θεωρώ ότι κάναμε, για να μην περιαυτολογήσω για το δημιούργημά μας, θεωρώ ότι κάναμε μια πολύ καλή δουλειά με σεβασμό στον επισκέπτη, να απολαύσει τα εκθέματα, να κάνει πραγματικά μία βόλτα σε ένα μυσταγωγικό περιβάλλον όπου τον περιτριγυρίζουν όλοι οι γνωστοί μύθοι της ελληνικής μυθολογίας, από τον Ηρακλή, τον Μινόταυρο, τον Κύκλοπα, τον Οδυσσέα δηλαδή, μέχρι και τον πανάρχαιο μύθο του Άδη, που ακουμπάει στον προβληματισμό που είχε ο άνθρωπος από τα πολύ παλιά χρόνια, τι γίνεται τελικά όταν πεθάνουμε και φύγουμε από αυτόν τον κόσμο. Πιστεύω ότι το εγχείρημα θα πετύχει. Υπάρχουν διάφορα κοινά στα οποία απευθυνόμαστε και πρωταρχικά στην περίοδο που είμαστε τώρα στους μικρούς μας φίλους των σχολείων, των δημοτικών, γυμνασίων και λυκείων, ιδίως των δημοτικών, όπου όπως θα γνωρίζετε στην τρίτη τάξη του δημοτικού διδάσκεται σαν ιστορία ή μυθολογία. Πού ακριβώς μπορεί να επισκεφθεί κάποιος το θεματικό πάρκο? Είμαστε στην είσοδο του Πυρού επί της Εθνικής Οδού, κατεύθυνση Πάτρα προς Πύργο, στο τρίτο χιλιόμετρο, απέναντι ακριβώς από τον ΟΑΕΔ. Υπάρχει χώρος άνετ, μεγάλος για πάρκινγκ. Υπάρχει καφετέρια οργανωμένη στο χώρο, όπου μπορεί κανένας, όσο παιδιά του απασχολούνται, κάποιος γονιός να πει, και τα παιδιά να πιούν το αναψυκτικό τους, τον καφέ τους. Υπάρχει κατάστημα με αναπνιστικά και με τοπικά προϊόντα. Υπάρχουν υπολογιστές στους οποίους τα παιδιά μπορούν διαδραστικά να συνθέσουν παζλ, να κάνουν ζωγραφικές με τα εκθέματα. Και τέλος υπάρχει ένα πολύ δημοφιλές για τους μικρούς μας φίλους παιχνίδι στον εξωτερικό χώρο, ο Λαβύρινθος. Όπου αυτό είναι κάτι που τους κετρελαίνει στην προσπάθειά τους να βρουν το σωστό δρόμο, τη σωστή διαδρομή προκειμένου να βγουν από αυτόν. Να ρωτήσω, φαντάζομαι ότι αυτό είναι σίγουρα και μια ιδέα που θα εξυπηρετήσει και πάρα πολλούς από τους τουρίστες. Γιατί σίγουρα όταν ακούς Ελλάδα σκέφτεσαι και ελληνική μυθολογία. Τουλάχιστον στο εξωτερικό είμαστε πολύ γνωστοί για τους μύθους από την ελληνική μυθολογία. Έχουν γίνει σειρές, ταινίες, τα έχουν παραποιήσει, τους τα έχουν κάνει. Θα υπάρχει και ένα είδος ξενάγησης ή κάποιος να εξηγεί σε κάποιον τουρίστα που θα μπει μέσα στο θεματικό πάρκο και θα θέλει να μάθει περισσότερα γι' αυτό? Βεβαίως. Το πάρκο από μόνο του, ακόμα και χωρίς την ξενάγηση, η οποία υπάρχει βεβαίως από το προσωπικό μας που είναι εξειδικευμένο για το σκοπό αυτό, είναι πολύ φιλικό προς το χρήστη. Δηλαδή υπάρχει μπροστά από κάθε έκθεμα τάμπλετ, το οποίο σε 9 γλώσσες, με κάποιες συμπεριλαμβανομένων και των ελληνικών, εξηγεί στον επισκέπτη τι είναι αυτό το έκθεμα που βλέπει, ποια είναι η ιστορική του αναφορά. Και επίσης υπάρχει και σε κείμενο δίπλα από το κάθε έκθεμα η πληροφόρηση αυτή. Παράλληλα με την πληροφόρηση αυτή, το προσωπικό το δικό μας δίνει και κάποιες έξτρα πληροφορίες για τα συγκεκριμένα εκθέματα, όταν ξεναγεί τους επισκέπτες, ή λύνει απορίες που τυχόν έχουν οι επισκέπτες σχετικά με αυτό. Άρα υπάρχει και η μέθοδος της διαδραστικότητας, όπου μπορεί ένας μεμονωμένος επισκέπτης μόνος του να κάνει την ξενάγηση. Άλλωστε, και υπάρχει επίσης και η ξενάγηση. Άλλωστε, το σημαντικό είναι ότι στην είσοδο υπάρχει ένας προθάλαμος πριν από τον κυρίως εκθεσιακό χώρο, που υπάρχει μια 18 λεπτή προβολή, όπου ο κύριος Σιρόπουλος, ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με την επίβλεψη του οποίου
δημιουργήθηκαν όλα αυτά τα εκθέματα για την πιστότητα, για το πώς θα είναι τοποθετημένα, για το πώς θα είναι βαμμένα. Σημειώνω εδώ ότι το βάψιμο έχει γίνει από τη Σχολή Καλλοτεχνών, από ταλαντούχους φοιτητές. Άρα σε αυτό το 18 λεπτό, σε αυτή τη 18 λεπτή προβολή, η οποία είναι και στα ελληνικά και στα αγγλικά, έχει τη δυνατότητα ο επισκέπτης να προειδεαστεί για το τι θα δει στον κυρίως χώρο. Για να απαντήσω στο ερώτημά σας σχετικά με τους τουρίστες, ένας από τους λόγους που μας όθησαν σε αυτή την ιδέα και στην πραγμάτωσή της τελικά είναι ότι η ελληνική μυθολογία κατά την άποψή μας αποτελεί ένα τεράστιο μπραντ παγκόσμια. Είναι πολύ γνωστή η μύθη της ελληνικής μυθολογίας. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος επί γης ο οποίος δεν ξέρει τον Ηρακλή ή δεν ξέρει τον Μινόταυρο ή δεν ξέρει τον Οδυσσέα. Να πούμε όμως ότι στο θεματικό πάρκο θα το μαθαίνουν σωστά, γιατί όπως είπα, σε κάτι σειρές τα είχαμε μπλέξει λίγο τα πράγματα. Θυμάμαι τι είχε γίνει. Ναι, επειδή υπάρχουν διάφορες εκφάνσεις των μύθων, έχουν πραγματοποιηθεί και κάποια τηλεοπτικά κυρίως πράγματα τα οποία δεν επέδειξαν τον αντίστοιχο σεβασμό. Γι' αυτό σας είπα ότι έχουν την επίβλεψη του κυρίου Σιρόπουλου, του καθηγητή του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ώστε και η ιστορικότητα εντός εισαγωγικών, γιατί μιλάμε για μύθους, και η αυθεντικοποίηση, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω τον όρο, να έχουν γίνει με την επίβλεψη ενός επιστήμονα που αυτό είναι το αντικείμενό του. Βλέπουμε και στα πλάνα υπάρχουν απομιμήσεις κοσμημάτων αρχαίων. Βεβαίως. Έχουμε μία σειρά κοσμημάτων όπου έχουμε αποτυπώσει σε γραμμικό σχέδιο, σε ασήμι και σε ορίχαλκο τα εκθέματά μας. 8 από αυτά. Και υπάρχει και μία δεύτερη σειρά εκθεμάτων όπου δεν έχουν τα εκθέματα επάνω, κοσμημάτων όπου δεν έχουν τα εκθέματα επάνω, αλλά είναι όλα σχετικά με την αρχαία ελληνική ιστορία και τη μυθολογία. Δηλαδή είναι μέανδροι, είναι σπήρες, είναι τσεκούρια που παραπέμπουν στον Ηρακλή, είναι τέτοια πραγματάκια. Τα οποία είναι σε προσιτές και φιλικές τιμές. Είναι ένα από τα αναμνηστικά που μπορεί να πάρει ο επισκέπτης φεύγοντας από εδώ. Υπάρχουν για τους μικρούς μας φίλους καπελάκια, κουβερτούλες, στυλό, μαγνητάκια, όλα puzzle που είναι όλα τυπωμένα με τα εκθέματα. Και υπάρχει και μία σειρά πάλι στο κατάστημα των αναμνηστικών με τοπικά προϊόντα εξαιρετικής ποιότητας, διαλεγμένα από εμάς, έτσι ώστε να μπορεί κάποιος να το πάρει μαζί του, να το πάει δώρο όπου πάει και να βγει ασπροπρόσωπος που λέμε. Μάλιστα. Κύριε Τασιαδάμη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα στην εκπομπή. Να σας ευχηθούμε καλή αρχή, μιας και ανοίξατε σήμερα τις πόρτες σας και στον κόσμο. Να ευχαριστήσουμε και μέσω της εκπομπής σας τον κύριο Δημητρόπουλο, τον συνάδελφό σας, για τα εξαιρετικά πλάνα. Πραγματικά εξαιρετική δουλειά. Λέω σωστά, νομίζω, τον ονομάζω. Βεβαίως, βεβαίως. Σωστά. Και πάλι τις καλύτερες ευχές μου για ό,τι καλύτερο στη σεζόν που ξεκίνησε.